τότε το υποσυνείδητο γίνεται πάρα πολύ δεκτικό σε υποβολές. Οτιδήποτε ακούγεται έχει μια δύναμη ενδοβολής. Αυτό για παράδειγμα σημαίνει και αυτό καθορίζει. Είναι σαν εντολές στο υποσυνείδητο. Για παράδειγμα, το να κάθομαι σε μια πολυθρόνα, σε ένα καναπέ και να βλέπω μια τηλεόραση, να ακούω τις ειδήσεις και να γλαρώνω ή να χαλαρώνω, αυτόματα έχω μπει σε μια κατάσταση ύπνωσης όπου ακούω υποβολές για το πόσα στραβά γίνονται στον κόσμο. Ναι. Ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από εγκλήματα, από κόσμο υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αυτά. Δεν βλέπουμε τίποτα θετικό. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια που η τηλεόραση έχει γίνει έτσι άγρια και ο κόσμος έχει γίνει πιο άγριος. Περνάνε αυτά τα μηνύματα με κάποιο τρόπο στον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι είναι παρενέργεια ακριβώς της κοινωνίας του θεάματος. Πλέον η διαμόρφωση, η αλωτρίωση των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα που νιώθουμε δεν είναι δικά μας. Είναι ενδοβολημένα και διαμορφωμένα. Για παράδειγμα, η αγανάκτηση, η οργή είναι εργαλεία στα μέσα των αυτών που κατέχουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και χτίζουν επάνω τους με αυτόν τον τρόπο ένα ολόκληρο σύστημα. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και το να δούμε για παράδειγμα ένα μεγάλο θέμα για παράδειγμα που έχει να κάνει με το περιβάλλον, την μόλυνση, τις κλιματικές αλλαγές, πόσο αυτό είναι, τι από αυτό είναι υπαρκτό, αντικειμενικό και τι από αυτό έχει διαμορφωθεί μέσω από ένα σύστημα διαπλεκόμενο νομικό, πολιτικό, ΜΜΕ, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μεγάλα συμφέροντα στη διαχείριση του φόβου. Ο Μάικλ Κράιτον έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το κράτος του φόβου, The State of Fear, που εστιάζεται ακριβώς αυτό. Το πώς η κλιματική αλλαγή, η απειλή της κλιματικής αλλαγής είναι διαμορφωμένη γιατί εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Μάλιστα. Και το βλέπουμε και σήμερα. Άμα δούμε για παράδειγμα τώρα που γίνεται η. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι περισσότερο για κάπου το θέμα για χρήματα και το πού θα πάνε, ποιοι θα δώσουν πού θα πάνε χρήματα, παρά για το ίδιο το περιβάλλον. Μάλιστα. Σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχει και ολόκληρη μεγάλη μερίδα από την επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι αμφισβητούν ότι αν υπάρχει ακόμα. Αμφισβητούν αν αυτή η κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με την δραστηριότητα της ανθρωπότητας και δεν είναι απλά η φυσική διαδικασία της γης, γιατί ούτε είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ούτε είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει το διοξείδιο του άνθρακος. Καλά, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι μολυσμένα τα ύδατα, δεν είναι μολυσμένα από τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά. Απλώς κάπου ίσως το μεγαλοποιούν, αυτό θες να πεις. Υπάρχει συμφέρον στο να μεγαλοποιήσουν, όπως είδαμε και τώρα, και φεύγουμε από το θέμα μας, αλλά εντελώς. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιοι χρησιμοποιούν την απειλή του ότι όλα πάνε κατά διαόλου, ναι, καταστρεφόμαστε και πρέπει να κάνουμε κάτι και εμείς χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, πάει αλλού το θέμα. Το θέμα είναι το ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια και το που πηγαίνουν. Και αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο περιβαλλοντικές οργανώσεις και όλα αυτά, τα οποία έχουν επιβάλει ένα status quo και διαχειρίζονται αυτά τα χρήματα. Τέλος, φεύγουμε από αυτό, αλλά είναι να δείξει ότι έτσι κι αλλιώς η ύπνωση, με αυτή η κατάσταση υποβολής, υπάρχει. Στηρίζει ένα μεγάλο μέρος της ίδιας μας της καταναλωτικής κοινωνίας μέσα από το μηχανισμό της διαφήμισης. Ήταν ο Μίλτον Έριξον, ο θεμελιωτής, ένας ψυχίατρος Αμερικανός, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια της υπνοθεραπείας και έβγαλε κάποιους νόμους, κάποιους κανόνες που έχουν να κάνουν με την δύναμη της υποβολής. Πάνω σε αυτούς τους κανόνες έχει στηριχτεί ένας ολόκληρος κόσμος της διαφήμισης. Το πώς συνδέεις ένα αντικείμενο με ένα συνέστημα. Το πώς δράς με τα κάνεις ανθρώπους να δημιουργείς επιθυμίες και ανάγκες εκεί που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά γίνονται με τη δύναμη της υποβολής και το χρησιμοποιεί η διαφήμιση. Αυτό χρησιμοποιεί ο κόσμος. Το μάλιστα. Να αρχίσω να αναγνωρίζω αυτή τη δύναμη. Μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχω πολλά ερωτήματα ενδιαφέροντα να σου κάνω. Μου είπες ότι υπάρχουν διάφορα στάδια ύπνωσης, έτσι. Ναι. Διάφορα ειδικά επίπεδα. Σε ποιο επίπεδο, θέλω μάλλον να μου πεις σε ποιο επίπεδο λειτουργεί θεραπευτικά το να υπνώσουμε έναν άτομο. Ή δεν έχει σημασία το επίπεδο και έχει σημασία η διαδικασία. Ή τι είναι αυτό τέλος πάντων που λειτουργεί έχει θεραπευτικά. Έχει σημασία για το επίπεδο ανάλογα το τι θέλεις. Χρησιμοποιούμε μία κλίμακα του Λιεμπό που έχει 9 επίπεδα. Αλλά έτσι απλά για να το πούμε συνοπτικά, υπάρχει η ελαφριά ύπνωση, η μεσαία ύπνωση και η πολύ βαθιά ύπνωση. Η ελαφριά ύπνωση σε αυτή τη μορφή λειτουργούμε όλοι πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Η μεσαία ύπνωση είναι λίγο πιο είμαστε λίγο πιο χαλαρωμένοι, λίγο πιο βαθιά και εκεί εφαρμόζεται η πλειονότητα των τεχνικών της υπνοθεραπείας. Δεν χρειάζεται να πας βαθιά, πολύ βαθιά.
Η βαθιά ύπνωση είναι ένα ιδιαίτερο στάδιο, δεν φτάνουν όλοι σε αυτό και εμφανίζονται, αρχίζονται και εμφανίζονται κάποια φαινόμενα. Φαινόμενα που έχουν να κάνουν με παρεστήσεις, με δημιουργημένες παρεστήσεις, μπορείς να μην επιλεκτική αντίληψη, μπορείς να υποβάλεις ένα άτομο να μην βλέπει αυτό που είναι μπροστά του ή αντίθετα να βλέπει κάτι που δεν υπάρχει. Εκεί μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα ακαμψίας, ακαΐας, αυτό που είπαμε το φαινόμενο που είναι να εμφανιστούν, ο εγκέφαλος να ανταποκριθεί και μόνο στην εικόνα που βλέπει. Επίσης, εκεί μπορεί να εμφανιστεί πλήρης αναλγησία. Εγώ έχω παρακολουθήσει μαστεκτομή στο Μάντσεστερ χωρίς καμία άλλη μέθοδο αναισθησίας εκτός από ύπνωση. Και υπήρχε ένας γιατρός στην Ινδία, ο James Grader, ο οποίος είχε εφαρμόσει πάνω από 2.000 βαριές εγχειρήσεις, δηλαδή ακροτηριασμούς, αφαίρεση όγκων, αποστήματα και τέτοια, μόνο με ύπνωση. Αυτά πριν το χλωροφόρμιο ανακαλύφθηκε το 1841. Και οπότε τότε η ύπνωση ήταν λίγοι πάλι γιατροί βέβαια που την εφαρμόζανε, αλλά ήταν ίσως η πιο κατάλληλη μέθοδος. Και όταν λέω πλήρη αναισθησία, του κόβανε το πόδι και δεν καταλάβαινε τίποτα. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ύπνωση που προκαλείται με τους τρόπους που θα μου πεις στην πορεία που έχει να κάνει με τη χαλάρωση και όλα αυτά, και σε μια ύπνωση που προκαλείται με έναν τρόπο διαφορετικό, με ναρκωτικά ας πούμε? Όχι, δεν έχει, αυτό δεν είναι ύπνωση. Δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να είναι μια άλλη κατάσταση διαφοροποιημένη συνειδητότητας. Γιατί έχουμε δει, ας πούμε, ειδικά πρωτόγονους λαούς που τρώνε κάτι. Δεν είναι ύπνωση. Κάτι. Αυτά τα ψυχότροπα, παίρνοντας κάτι, μια ψυχότροπη ουσία, μια ψυχοδηλωτική ουσία, οι εμπειρίες αυτές δεν είναι ανήκουν στην κατηγορία της ύπνωσης. Είναι τελείως. Είναι μια διαφοροποιημένη συνειδητότητα. Δεν θα τις ονομάσω. Είναι πραγματικές εμπειρίες, βιωματικές εμπειρίες για το άτομο, είναι πραγματικές. Ψευδαισθήσεις, σύμφωνα με ποια έννοια? Δεν ξέρω εγώ τώρα, εντάξει, αν βλέπει ο άλλος, ας πούμε, ότι πετάει, δεν είναι παρέστηση. Είναι μια αίσθηση, είναι μια εμπειρία. Το βλέπουμε και στο όνειρό μας ότι πετάμε. Ναι. Και ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχουμε δυνατότητα να πετάξουμε? Εφόσον ακριβώς πετάμε και το βιώνουμε, γιατί να μην υποθέσουμε ότι αυτό είναι παρέστηση ή ότι απλώς βιώνουμε μια άλλη πλευρά της ύπαρξής μας, τη δυνατότητα, για παράδειγμα, του, αν θέλει, του αστρικού μας σώματος να βρίσκεται έξω από το φυσικό μας σώμα. Γιατί να είναι παρέστηση ή να μην είναι η αλήθεια, δηλαδή. Θέλω να σε ρωτήσω και για το αστρικό σώμα, αλλά θέλω να πάμε πρώτα σε κάτι άλλο. Ποια είδη ύπνωσης υπάρχουν? Μου είπες για τα διάφορα στάδια ύπνωσης και για τη βαθιά ύπνωση. Υπάρχει θεραπευτική ύπνωση. Υπάρχει ύπνωση που στοχεύει στο να θυμηθείς γεγονότα πριν από τη γέννησή σου. Αυτά είναι εφαρμογές ύπνωσης. Είναι εφαρμογές. Ύπνωση είναι απλά να φέρεις το άτομο σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ωραία. Το όλο το ζήτημα, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι, το όλο το ζήτημα είναι, η υπνοθεραπεία είναι στο τι κάνεις όταν είναι αυτό το άτομο εκεί. Λοιπόν. Όλοι αυτοί, το πώς θα εξυπηρετείς τη θεραπεία. Για παράδειγμα, χρειάζεται να ακολουθείς μια συγκεκριμένη διαδικασία για να αναγνωρίσεις ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση του ατόμου με το οποίο δουλεύεις. Και ανάλογα ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση, θα χρησιμοποιήσεις. Τι είναι η κυρίαρχη αίσθηση? Άλλοι λειτουργούν περισσότερο με την. Με τη λογική, άλλη με την εικόνα, άλλη με τον ήχο, άλλη με την εικόνα, άλλη με τον ήχο. Και εξαρτάται τι θέλεις να δουλέψεις. Διαφορετικά δουλεύεις στο να ξεπεράσεις μια φοβία, διαφορετικά δουλεύεις στο να ανιχνεύσεις κάτι που υπάρχει αποθυμένο στο ασυνείδητο. Είναι πάρα πολλοί τρόποι και πάρα πολλοί τεχνικές. Αυτή είναι η όλη εκπαίδευση στην υπνοθεραπεία. Δεν είναι το να σε βάλω στην ύπνωση. Αυτό είναι το πιο απλό. Μαθαίνεται δηλαδή πάρα πολύ εύκολα, θέλω να πω. Η όλη η ιστορία είναι πώς θα το δουλέψεις. Τι θα δουλέψεις, ναι, τι θα κάνεις εκεί. Για πάμε σε ένα διάλειμμα, Άγγελο μου, γιατί είναι απαραίτητο. Και γινόντας να μου πεις τι μπορείς να δουλέψεις, τι εμπειρίες υπάρχουν για τις προηγούμενες ζωές. Και έχω πολλά ακόμα να σε ρωτήσω. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Μικρό. Αυτή την Κυριακή Εσπρέσο σας παρουσιάζει τους ύμνους των Χριστουγέννων με τη μοναδική ερμηνεία του Πέτρου Γαϊτάνου σε δύο CD. Το πρώτο με δώρο την θήκη. Μαζί μια μαγική χριστουγεννιάτικη παιδική ιστορία. Μην τα χάσετε. Νουβέλ, η νέα κρέμα γάλακτος της Φάγια για μαγειρική που πολλαπλασιάζει τις ικανότητές σας.
αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες, δεν κόβει με λεμόνι ή κρασί και δεν είναι στη στιγμή. Νουβέλ από τη φάγε. Η Νουβέλ κρέμα γάλακτος. Dragasnet.gr. Για όσους ζητούν έγκυρη και άμεση ενημέρωση στο προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο των γεγονότων. Με ειδικές εκδόσεις για τα μίντια, την υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Dragasnet.gr. Μια μεγάλη ομάδα δημοσιογράφων. Συνεχείς ανανεώσεις κειμένων. 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Εμ και έχουμε 850.000 δημοσίους, εμ και έχουμε άθλιο δημόσιο. Θα κέρδιζε πολιτικά ένας πρωθυπουργός που σε πρώτη φάση θα έχει πολιτικό κόστος που θα έλεγε «Κύριοι, δεν χρειάζομαι ούτε συμβασιούχους, δεν χρειάζομαι ούτε stage». Δηλαδή, έχει την ευκαιρία αυτή η κυβέρνηση με 10 μονάδες νίκη, καινούρια κυβέρνηση, να μπορούσε να μπει πιο δυνατά στο θέμα του πολιτικού κόστους. Χώρα. Δυναμική. Αποκαλυπτική. Μαχητική. Με παρασκήνια που θα ζητηθούν. Κάθε πρωί στα περίπτερα. Με μισό μόνο ευρώ. Γιατί η ενημέρωση και η αλήθεια δεν είναι DVD. Χώρα. Τώρα πιο δυνατή. Είμαστε με τον Άγγελο τον Βιαννίτη. Κάνουμε ένα θέμα το οποίο το είχαμε κάνει και πολύ παλιότερα για την ύπνωση. Μόνο που τώρα συζητάμε για πολύ λεπτά σημεία, αυτά στα οποία εκείνος θέλει να απαντήσει και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Άγγελε, είχαμε μείνει στο τι μπορείς να κάνεις μέσω της ύπνωσης. Ποιες είναι οι εφαρμογές, έτσι. Και εκεί ξεκινά και το ταλέντο του θεραπευτή. Από εκεί και πέρα υπάρχει, είναι το ταλέντο, είναι η εμπειρία. Τι είναι αυτό που βοηθάει στο να οδηγήσει το άτομο στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι είτε η θεραπεία, είτε κάποια μορφή συνειδητότητας διαφορετικής? Εμπειρία, ναι. Ταλέντο, όχι. Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο για να εφαρμόσει υπνοθεραπεία. Η εκπαίδευση χρειάζεται, γνώση. Όχι για την εφαρμογή της υπνοθεραπείας, για το να φτάσει στο άτομο εκεί που πρέπει. Αυτό ακριβώς λέω, ότι χρειάζεται απλά την εκπαίδευσή σου σαν ψυχοθεραπευτή, σαν ψυχίατρο, σαν ψυχολόγος, να κατανοήσεις το τι θα εξυπηρετήσει η θεραπευτική διαδικασία και το τι όχι. Γιατί η απειρία πράγματι μπορεί να φέρει διάφορα προβλήματα. Έχω ακούσει και μέχρι και για περιπτώσεις αυτοκτονιών από κακή ύπνωση από άτομα τα οποία δεν είχαν εμπειρία. Ισχύει αυτό? Όχι, ή δεν φτάνουν δεν τόσο ισχύει. Μακριά. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ύπνωση, αυτή κατά αυτή τη διαδικασία. Έχει να κάνει με ότι το. Πού έκανε την ύπνωση και πώς. Αν για παράδειγμα το κάνεις σε ένα πάρτι, σε ένα θέατρο, από κάποιο άτομο που θεωρείται medium και έχει μάθει να κάνει ύπνωση και σε βάλει σε μια διαδικασία αναδρομή σε μια προηγούμενη ζωή, αυτό πράγματι περιέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Όπως? Στην υπνοθεραπεία η αναδρομή σε μια προηγούμενη ζωή είναι μια εφαρμογή που δεν έχει σχέση με προηγούμενες ζωές. Στην ψυχοθεραπεία, στην ψυχολογία δεν υπάρχει όρος με δεσάρκωση, δεν υπάρχει όρος προηγούμενες ζωές ή τωρινές ζωές, δεν υπάρχει κάποια θεολογική, μεταφυσική, οντολογική προσέγγιση, μόνο θεραπευτική. Για μας είναι απλώς ένας τρόπος για να φέρουμε στην επιφάνεια ένα υλικό το οποίο υπάρχει στο υποσυνείδητο. Και αυτός είναι ένας τρόπος που έχει αποδειχθεί ότι έρχεται ένα υλικό. Τώρα, το τι είναι αυτό το υλικό, αν είναι ανάμνηση από προηγούμενη ζωή, αν είναι συντονισμός από το στο συλλογικό ασυνείδητο, αν θέλεις, αν είναι μια κατασκευή του υποσυνειδήτου, μια φαντασία η οποία εξυπηρετεί την θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η επεξεργασία του υλικού αυτού κατόπιν στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο. Το τι νόημα μπορεί να έρθει και να συσχετιστεί με το τώρα, με την τωρινή τη ζωή. Να σας ρωτήσω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να θεραπεύσει μια φοβία. Να πάμε σε ένα απλό, σχετικά απλό, δεν είναι και απλό, αλλά σχετικά απλό θέμα. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ύπνωσης και αρχίζει και θυμάται πράγματα. Έτσι. Ή δεν θέλουμε να θυμηθεί πράγματα. Δηλαδή διαδικασία αναδρομής. Ναι, εξήγησέ μου. Γιατί φοβίες δεν θα κάνεις αναδρομή. Δηλαδή. Θα χρησιμοποιείς άλλες τεχνικές. Τεχνικές υποβολής που θα του πεις πώς θα ξεπεράσεις το φόβο, εννοείς? Εξαρτάται τη φοβία, εξαρτάται το άτομο, εξαρτάται ναι. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε η φοβία. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις δηλαδή μια τεχνική η οποία έχει να κάνει με την πρώτα
με την εξοικείωσή του με το αντικείμενο του φόβου. Δηλαδή, αν φοβάται τους κλειστούς χώρους, το ασανσέρ, ξέρω εγώ οτιδήποτε, μπορεί να το βάλει σε μια διαδικασία. Ένας τρόπος είναι να το βάλει σε μια διαδικασία, πρώτα σιγά σιγά, βήμα-βήμα, να φαντάζεται ότι μπαίνει στο ασανσέρ, ότι πατάει το κουμπί, ότι έρχεται το ασανσέρ, ότι είναι μέσα. Και σιγά σιγά να εξοικειώνεται με το αντικείμενο. Είναι ένας τρόπος. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το χειριστείς. Όπως? Να συνδέσεις το ερέθισμα ασανσέρ με ένα άλλο συναίσθημα. Αυτό που είπαμε που κάνει διαφήμιση, που κάνεις αυτό. Αυτό με χρειάζεται κάτι ιδιαίτερα. Δηλαδή. Με κάτι ευχάριστο. Συνήθως είναι ένα άλλο συναίσθημα το οποίο το, είναι υπαρκτό το άτομο. Του ζητάς, για παράδειγμα, να σου αναφέρει ένα μέρος το οποίο ένιωθε πολύ χαλαρωμένος και πολύ όμορφα. Μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, στο εξοχικό μου, στην παραλία ή δίπλα στο τζάκι μου, ας πούμε, οτιδήποτε. Μια αίσθηση, ένα συνέστημα ευχάριστο και χαλαρωτικό για εκείνο. Και το συνδέεις με μια ιδιαίτερη τεχνική, με αγκυρώσεις όπως τις λέμε, με το ερέθισμα σανσέρ. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθεί μπροστά σαν σανσέρ, αντί να φέρει αυτό το πρόγραμμα, αν θέλεις, μπροστά του, το οποίο το πρόγραμμα μπορεί να ήταν ταχυκαρδία, ταχυπαλμία, εφίδρωση, πανικού, ναι, όλα αυτά, θα φέρει ένα άλλο πρόγραμμα, το ίδιο το ερέθισμα δηλαδή, θα φέρει ένα άλλο πρόγραμμα που θα αισθάνεται ήρεμος μέσα στο σανσέρ. Πρέπει να έρθω να μου το κάνεις αυτό με τα αεροπλάνα. Η φοβία με τα αεροπλάνα είναι το ψωμί της υπνοθεραπείας. Το πώς μπαίνω και το πώς βγαίνω να δεις, έχει πολύ πλάκα. Αυτό πρέπει να το τραβήξω μια φορά ένα βίντεο. Okay. Λοιπόν. Για την πετοφοβία, ναι, έχουμε η υπνοθεραπεία έχει αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική μέθοδος. Σοβαρά. Βεβαίως. Θα σου έρθω, Άγγελε. Τις περισσότερες φορές, το ανέφερες προηγουμένως. Mm-hmm. Τις περισσότερες φορές, γιατί χρειάζεται να βρεις και τα ριζώματα μιας φοβίας. Δηλαδή, από πού προέρχεται, γιατί μπορεί να προέρχεται σε διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικά επίπεδα της συνειδητότητάς τους, αν θέλεις. Πολλές φορές όμως, πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει με αυτό που ανέφερε στην αρχή, τον έλεγχο. Ότι φοβάμαι γιατί δεν έχω τον έλεγχο. Δεν είμαι και είναι πιλότος. Άτομα, δηλαδή, για παράδειγμα, που όταν οδηγούν μπορεί να οδηγούν και γρήγορα και κανονικά, αλλά όταν είναι συνοδηγοί φοβούνται. Ναι, αυτό του είδους τα άτομα έχουν πρόβλημα στα αεροπλάνα. Μάλιστα. Αλλά είναι γιατί ακριβώς είναι ένα θέμα, μια κίνηση εμπιστοσύνης χρειάζεται. Σοβαρά. Πρέπει να έχω ένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη παράμετρο. Είπες ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ύπνωση για να διώξεις ένα κακό συνέστημα ή ένα φόβο. Μια φοβία. Σε ποιες περιπτώσεις πάμε σε αναδρομές. Αναδρομές που είτε πάμε σε μια άλλη ηλικία, για να θυμηθούμε που ξεκινάει το τραύμα. Νομίζω ότι ο Φρόιντ χρησιμοποιούσε την ύπνωση, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, χρησιμοποιούσε στην αρχή και τη διδάχτηκε την ύπνωση από το Σαρκό. Mm-hmm. Τη χρησιμοποίησε στην αρχή, αλλά κατόπιν την παράτησε σαν μέθοδο. Αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τον ίδιο τον Φρόιντ, ο οποίος ήταν κάπως λιγάκι αυταρχικός σαν άτομο και ο τρόπος με τον οποίο συνήθιζε να βάζει σε ύπνο τους πελάτες του δεν ήταν και ο ενδεδειγμένος. Αν ήταν σήμερα δηλαδή, ζούσε σήμερα ο Φρόιντ, θα εκπαιδευότανε σε καινούργιες τεχνικές, πιο ήπιες, που θα του ταιριάζαν περισσότερο. Άλλωστε και αυτό που έβγαλε σαν τεχνική, ο ελεύθερος συνειρμός, είχε σαν προϋπόθεση το να είσαι στον καναπέ, ναι, και να είσαι χαλαρωμένος. Πολύ χαλαρωμένος. Μια και βλέπουμε εδώ πέρα ένα ρολογάκι, έχουμε δει διάφορα άλλα κρεμές που χρησιμοποιούνται στις υπνώσεις. Το χρησιμοποιούμε ακόμα σήμερα αυτές τις μεθόδους? Χρησιμοποιούμε το εκρεμές ή το ρολόι ή κάποιο αντικείμενο? Αυτό ονομάζεται η εστίαση με το βλέμμα. Mm-hmm. Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι στην διάθεση σου ευχέρεια. Ναι, ό,τι θέλεις. Συνήθως τώρα στην υπνοθεραπεία δεν το χρησιμοποιούμε καν. Δεν χρησιμοποιούμε τέτοια θέματα. Δεν χρειάζεται. Επειδή έχω δει πως δουλεύεις, γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί ξέρω ότι εσύ δεν το χρησιμοποιείς. Όχι, δεν χρησιμοποιώ. Αν και χρησιμοποιώ άλλα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δάχτυλά μου, για παράδειγμα, για σημείο εστίασης, ναι, ή ένα σημείο στον τοίχο. Αυτό το έχεις χρησιμοποιήσει, το έχω δει. Πολλές φορές είναι. Πολλές φορές αυτό το να χρησιμοποιήσει ονομάζεται επιλεκτική εστίαση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σημείο που να έχει να κάνει με τα μάτια, μιλάμε με την όραση, ή να χρησιμοποιήσει έναν ήχο. Το ίδιο πράγμα είναι. Μπορεί να χρησιμοποιήσει επίσης μια μυρωδιά ακόμα. Ναι. Δηλαδή, είναι πολλοί οι δρόμοι που μπορεί να σε οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση. Πάμε στην αναδρομή. Έχω πολλά να σε ρωτήσω και έχω τάγχος ότι δεν θα προλάβω. Μάλλον δεν θα προλάβω. Σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν πάμε σε αυτή τη μέθοδο, γιατί επιλέγουμε την αναδρομή? Όταν ο φόβος πηγάζει από κάπου πολύ βαθιά και δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε. Από πού, όταν αποτυχάνουν όλες οι άλλες μέθοδοι? Ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσει ένας ψυχοθεραπευτής, θα χρησιμοποιήσει μια τέτοια μέθοδο όταν έχει πρώτα δοκιμάσει κάποιες άλλες προσεγγίσεις μέσα από την ύπνωση, ίσως πιθανόν, οι οποίες δεν του έχουν φέρει αποτέλεσμα.
και θα δοκιμάσει αυτό σαν ένα εργαλείο το οποίο γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητά του. Δεν ξέρουμε πραγματικά το πώς γίνεται ότι το να έχεις μια φοβία για το νερό, μια υδροφοβία, έτσι, για τον πνιγμό ή οτιδήποτε άλλο, ή να έχεις θέματα που να έχουν κάνει με το αυχενικό σύνδρομο. Λέω περιστατικά που τα έχω δουλέψει κιόλας. Mm-hmm. Κάνεις μια αναδρομή στην οποία βιώνεις ότι πνίγηκες σε νερό, βιώνεις το θάνατό σου ότι κάπου πνίγηκες ή ότι σε κρεμάσανε, κρεμάστηκες. Τώρα αυτό το λες επειδή είμαι εγώ μπροστά. Έχει να κάνει με μένα ή τυχαία το πες. Λάγα κάνω. Έχω τη μύγα εγώ τώρα. Για συνέχισε λοιπόν. Και να βγαίνοντας από την αναδρομή, να έχει ξεπεράσει τελείως όλο αυτό το σύμπλεγμα το οποίο δημιουργείται απέναντι στο ερέθισμα νερό ή αυχενικό σύνδρομο ή οτιδήποτε άλλο. Φτάνουμε στα όρια της θαυματουργής αυτοΐασης. Δηλαδή πρέπει να μπούμε σε μια άλλη κατανόηση της συνειδητότητας και του εγκεφάλου και το πώς λειτουργεί, για να αρχίσουμε να περιγράφουμε το μηχανισμό που λειτουργεί. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, και εκεί είναι το μέλλον, θα έλεγα, της επιστημονικής έρευνας. Όλο το πεδίο δηλαδή των άγνωστων ανεξερεύνητων πλευρών, των ψυχικών πλευρών μας, έτσι, και όλα αυτά τα φαινόμενα που εμφανίζονται. Ξέρουμε όμως ότι λειτουργεί. Με τον ίδιο τρόπο ότι δεν χρειάζεται να είμαι φυσικός. Έχουμε λίγο το στοιχείο της έκπληξης, έτσι. Οδηγείς ένα άτομο σε μια αναδρομή, δηλαδή του λες να πάει πίσω να δει από πού προήρθε το τραύμα, και το άτομο μπορεί να σου πει: βλέπω ότι ήμουν παιδάκι, με χτύπησε η γιαγιά μου ή δεν ξέρω τι, έτσι. Υπάρχει όμως περίπτωση να σου πει και άλλα πράγματα. Να σου πει: βλέπω ότι ήμουν το 1821 καπετάνιος, ας πούμε, και μου ήρθε το βόλι. Όταν σου δίνουν κάποιες τέτοιες απαντήσεις, έτσι, εσύ τι κάνεις, το αφήνεις το συνειρμό να δουλέψει ή προσπαθείς να βάλεις το άτομο σε μια άλλη διαδικασία, να φύγει από αυτό που βλέπει? Όχι, ποτέ δεν το κρίνεις, θα το αφήσεις να περάσει όλη αυτή η διαδικασία. Ναι. Όμως μετά είναι ένα ερώτημα, το οποίο αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα ανιχνεύσεις γιατί, για παράδειγμα, αυτό το άτομο πρέπει να. Όπως για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά άτομα που κάνουν αναδρομή και κάνουν και βρίσκονται ότι είναι η Κλεοπάτρα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Σοκράτης. Είναι τόσο ότι πολύ είναι ένας αυτοκράτορας, ήταν μια βασίλισσα, μια ιέρια, όλο σημαντικά πράγματα. Ναι. Πολύ δύσκολο να δει ότι ήμουν ένας καθημερινός άνθρωπος, είχα αυτά τα προβλήματα, είχα αυτούς τους πόνους, είχα αυτά τις ασθένειες κτλ. Ναι. Σε μια τέτοια περίπτωση φαίνεται, είναι καθαρό, είναι ψωμί αυτό για το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, για την ανάλυση, όπου χρειάζεται να βάλεις σωστές ερωτήσεις. Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το άτομο να νιώθει την ανάγκη να κατασκευάσει μια ιδέα σημαντικότητας για τον εαυτό του? Άρα πού μέσα στη ζωή του νιώθει μια έλλειψη στην ίδια του την αυταξία? Φαίνεται σαν ένα υπόβαθρο το οποίο να έχει μια μειωμένη αυτοεκτίμηση και μια μειωμένη αίσθηση εικόνας εαυτούς του, και να σαν να φαίνεται ότι η φαντασιακή του διαδικασία μπαίνει στον κόπο να δημιουργήσει ένα σύμβολο αντισταθμιστικό, ότι ναι, ήμουν κάποιος άλλος σε μια ήμουν προηγούμενη ζωή. Ήμουν ο Μέγας Ναπολέων. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό έχει νόημα για την ψυχοθεραπεία. Αν όμως δεν σου πει ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων ή η Κλεοπάτρα ή δεν ξέρω εγώ Περικλής, και σου πει ότι εγώ τώρα είμαι μία γυναίκα σε ένα χωριό της Αγγλίας και με κυνηγάει ένα άλογο και τρέχω να κρυφτώ και έπεσα, ας πούμε, σε ένα βάραθρο, λέμε ό,τι τώρα, έτσι. Και, να πει, ναι. Και μπορεί να σου μιλήσει στα αγγλικά, και καλά να σου μιλήσει στα αγγλικά που τα ξέρει όλα, όλος ο κόσμος, έτσι. Μπορεί να σου μιλήσει στα βαβυλωνιακά ή να σου μιλήσει... Αυτά είναι τα φαινόμενα που εμφανίζονται στις αναδρομές. Η ξενολαλία, για παράδειγμα. Αυτό το να μιλήσεις μια γλώσσα που μπορεί να είναι ζωντανή γλώσσα και να μην την έχεις μάθει ποτέ, ή να είναι και μια νεκρή γλώσσα, την οποία είναι αδύνατο να την είχες, να την έχεις μάθει. Να εμφανιστεί επίσης, να αλλάξουν ακόμα και μορφολογικά χαρακτηριστικά, να ακούς τελείως διαφορετικό ήχο φωνή. Τελείως διαφορετικά επίσης και τα χαρακτηριστικά να τα βλέπεις να αλλάζουν. Επίσης, το να δώσεις πληροφορίες που να μπορούν να επαληθευτούν και να μην υπήρχε χρόνο, τρόπος να το δούνε. Να επαληθευτούν. Ναι. Έχω πάρα πολλές ιστορίες να αναφέρω και υπάρχουν και ιστορικά καταγεγραμμένα από αυτά τα θέματα. Πώς από μια αναδρομή, υπάρχει μια νοικοκυρά στην Αγγλία που περιέγραψε μια ολόκληρη αναδρομή ότι ήταν μέσα σε ένα. Ότι ήταν Εβραία. Και μαζί με άλλους καμιά τριανταριά-σαρανταριά Εβραίους τους κυνηγούσαν κάποιοι και τους σφαγιάσανε στο υπόγειο μιας εκκλησίας. Και αυτή η εκκλησία δεν είχε ποτέ υπόγειο, και σε συνεργασία, γιατί έτυχε να τα κάνει σε ένα ψυχίατρο που ήταν και είχε πανεπιστημιακή έδρα, με το τμήμα ιστορίας αυτού του πανεπιστημίου βρήκαν και επιχορήγηση, ολόκληρη ιστορία είχε γίνει, βάλαν σεισμογράφους για να δούνε κενά αυτά και βρήκανε, δεν θυμάμαι τώρα την πόλη που είναι, αυτό προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά βρήκανε όντως ένα υπόγειο, μια κρύπτη που δεν την είχαν ανακαλύψει ποτέ.
Και είχε μέσα και οστά. Τώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνεις και πληρώνεις εισιτήριο για να μπεις μέσα, γιατί βρήκανε και σκελετούς και κάνανε και βρήκαν όλη αυτή την ιστορία. Τώρα αυτό δεν είναι εύκολο να αναπορρίψεις. Δηλαδή αυτό είναι προς αυτούς οι οποίοι λένε ότι πάντα η αναδρομή περιέχει τη φαντασιακή λειτουργία. Τη φαντασιακή λειτουργία. Δεν είναι εύκολο να απορρίψεις τέτοιου είδους εμπειρίες και τέτοιου είδους αναδρομές που δίνουν τέτοια στοιχεία. Σου έχει τύχει προσωπικά να δεις τέτοιες αναδρομές, αναδρομές που να σε πάνε τόσο, τόσο κοντά σε τέτοιες αλήθειες. Και στην Αγγλία και εδώ μου έχει τύχει. Έχω τύχει πολλές φορές και σε περίπτωση να ακούσουμε ξένη άγνωστη γλώσσα στην ουσία, αλλά και περίπτωση μια περίπτωση που ήταν στην Αγγλία, που μια αναδρομή που είχε εκπληκτικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και παράλληλα ιστορικά έδωσε κάποια στοιχεία, κάποιες πληροφορίες που επαληθεύτηκαν μετά. Δηλαδή υπάρχει αυτό, είναι στοιχείο μέσα, αλλά στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή το να αποδείξουμε την αλήθεια ή το ψεύδος αυτών των εμπειριών. Εμάς μας ενδιαφέρει η επίπτωσή τους. Αν είναι δηλαδή μια επίπτωση η οποία είναι θεραπευτική ή αντίθετα. Σε αυτό το πλαίσιο, κάνοντας μια αναδρομή έξω από την ψυχοθεραπεία, κάνοντας μια αναδρομή, ας πούμε, σε ένα πάρτι ή σε οτιδήποτε άλλο, μια νοικοκυρά ή σε μια γυναίκα η οποία έχει έναν άντρα που είναι αλκοολικός, σε κακοποιεί, και εσύ νιώθεις ότι ζεις σε μια κόλαση και δεν έχεις τη δύναμη να φύγεις, κάνεις μια αναδρομή και βρίσκεται στην προηγούμενη ζωή ήσουν άντρας, ότι ήσουν λοχαγός σε ένα στρατό, ότι πήγες σε ένα πόλεμο, πήγες σε ένα σπίτι, ότι βίασες μια γυναίκα και τη σκότωσες και σκότωσες και το παιδί της. Και βγεις από αυτή την αναδρομή με την έννοια καλά, εντάξει, αφού τα έκανα αυτά, τώρα ας τα λουστώ. Αυτό δεν εξυπηρετεί θεραπεία. Αυτό είναι καθήλωση στο ίδιο το σημείο. Είναι επίσης δικαίωση της διαδικασίας θυματοποίησης και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά. Ναι, είναι ο νόμος του κάρμα που πολλές φορές τον ερμηνεύουμε τελείως λάθος. Όμως κάρμα, όπως είπαμε, κάρμα με δεσάργο, δεν υπάρχουν στην ψυχοθεραπεία αυτά. Στην ψυχοθεραπεία δεν υπάρχουν, ναι, αλλά και για ούτε είμαι, υπάρχουν και για θρησκείες ολόκληρες υπάρχουν. Και ούτε είναι εκεί ο ψυχοθεραπευτής για να επιβάλλει τις απόψεις του. Ναι. Δηλαδή στο τι, αν υπάρχει μεταθάνατος ζωή, αν υπάρχουν προηγούμενες ζωές ή όχι. Για μας είναι σύμβαση αυτό που λέμε αναδρομή σε προηγούμενη ζωή. Μια σύμβαση για να διευκολύνουμε το άτομο να φέρει στην επιφάνεια αυτό το άγνωστο μέσα του. Και αναδρομή δεν είναι ο μόνος τρόπος. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές παρεμπιπτόντως στην ύπνωση που μπορεί να βοηθήσει το άτομο να έρθει σε επαφή με κάτι το άγνωστο μέσα του. Όπως? Όπως για παράδειγμα κάτι που δεν είναι γνωστό περισσότερο σαν ύπνωση, αλλά πολλές φορές περιλαμβάνει την ύπνωση. Είναι αυτό που ονομάζεται channeling. Το άτομο μπαίνει σε μια διαδικασία δηλαδή χαλάρωσης, ώστε να αφήσει ανοιχτό για να έρθει επικοινωνία με ό,τι ονομάζει εκείνο. Με έναν άγγελο, με μια οντότητα, με έναν δάσκαλο, δεν έχει σημασία. Στην πραγματικότητα πάλι επικοινωνεί με πλευρές του εαυτού του. Αυτό είναι αναδρομή. Για μας, η ίδια μεθοδολογία είναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί πολλά πράγματα τρόπο που χρησιμοποιούνται στην ύπνωση τα έχουμε δει και με θρησκευτικούς όρους να συμβαίνουν. Είτε τα αποκαλούμε θεϊκά, είτε τα αποκαλούμε δαιμονικά. Δηλαδή, ένας μοναχός, το Άγιο Όρος, που θα δει ένα όραμα, θα έχει μια αντίστοιχη εμπειρία με αυτό που εσύ λες channeling, έτσι. Είναι μια εμπειρία που την αγιοποιούμε και είναι θετική. Ένας άλλος άνθρωπος, απλός, ένας λαϊκός, ο οποίος θα δει κάτι αντίστοιχο, μπορεί να πούμε ότι είναι δαιμονισμένος, ότι βλέπει οράματα, ότι είναι τρελός, ότι δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αλλά με πάει σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό το λέει μια παράδοση. Έτσι. Αυτή είναι η ερμηνεία της Ορθόδοξης παράδοσης. Ναι. Αυτή θα το πει. Εντάξει, αλλά παράδοση είναι παράδοση και είναι πολύ σεβαστή. Ναι, αλλά πολλοί κόσμοι φοβάται τέτοιες εμπειρίες ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η παράδοση που μερικές φορές είναι σωστή, μερικές φορές υπερβαίνει. Όπως και κάθε παράδοση. Κάθε παράδοση σε ναι, διαφορετικούς ανθρώπους έχει διαφορετικές επιπτώσεις. Ναι, αντίστοιχα υπάρχουν θρησκείες οι οποίες. Η παράδοση είναι τέτοια που προκαλούν συνεχείς ψευδεστήσεις, ας πούμε. Αλλά μην πάμε εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μίλησες για το channeling, μίλησες για την ύπνωση. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες, η ενόραση, ας πούμε. Το αστρικό ταξίδι. Αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο με την ύπνωση, είναι ή μια περίπου ίδια λειτουργία. Υπάρχουν άτομα τα οποία συγκεντρώνονται και βλέπουν πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον. Υπάρχουν άτομα τα οποία λένε ότι είναι medium και ότι μπορούν να δεχτούν πνεύματα ανθρώπων νεκρών ή ζωντανών και να μιλήσουν μαζί τους. Υπάρχουν άτομα τα οποία λένε ότι έχουν κάνει αστρικό ταξίδι, έχουν βγει από το σώμα τους και έχουν ζήσει εμπειρίες έξω από το σώμα.
Πώς σχετίζονται αυτές οι εμπειρίες με την ύπνωση, δεν έχουν καμία σχέση? Ή πώς, αν το θες διαφορετικά, είναι όλες οι νευροφυσιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, είναι διαδικασίες φυσικές, μεταφυσικές? Πώς θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε, πώς θα συνδέεις εσύ ως ψυχολόγος όλα αυτά? Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε συνειδητό μέρος της ύπαρξής μας, το συνειδητό εγώ, είναι μόνο το 1/10 από αυτό που πραγματικά είναι η ψυχική μας μορφολογία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Όλο αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, όλο αυτό το οποίο εκφράζουμε σαν λόγια, σαν πράξεις, σαν αυτό που βιώνουμε, όλο αυτό καθορίζεται από αυτό που είναι μέσα μας, από τα υπόλοιπα μέρη του παγόβουνου που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια και δεν φαίνονται. Από το υποσυνείδητο, το οποίο, ας το πούμε έτσι συνοπτικά, ότι ορίζεται από τις εμπειρίες που έχουμε από τη στιγμή που γεννηθήκαμε μέχρι και τη στιγμή που υπάρχουμε, έτσι, δηλαδή τις εμπειρίες μιας ζωής. Και ασυνείδητο θα λέγαμε ότι είναι αυτές τις εμπειρίες που κουβαλάμε, αν θέλεις, μέσα από τη γονιδιακή μας κληρονομιά, μέσα από την εξέλιξή μας σαν ανθρώπινο είδος, και εκφράζεται μέσα στο DNA μας, τη μορφολογία του εγκεφάλου μας, τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε συσχέτιση με τον κόσμο και το περιβάλλον. Άρα δηλαδή το υποσυνείδητο είναι το ατομικό μου ασυνείδητο, αν το πούμε έτσι, και το ασυνείδητο είναι κάτι που το μοιραζόμαστε σαν όλοι συλλογικό. Έτσι. Αυτό κατεξοχήν είναι το άγνωστο. Δηλαδή, αν το συνειδητό μας μέρος είναι το 1/10, το 9/10 της ύπαρξής μας είναι το άγνωστο. Η ύπνωση, οι αναδρομές, το channeling, όλα αυτά είναι τρόποι να βρούμε πόρτες όπου μας ανοίγει, μας επιτρέπουμε να ρίξουμε μια ματιά στο άγνωστο. Τώρα, αν ο άνθρωπος, όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα σε κάποια πλευρά της ύπαρξής του, μια βαθιά ή υψηλή, αν θέλεις, γιατί στην εσωτερική τοπολογία το να λέμε ότι πάμε βαθιά σημαίνει πάμε και ψηλά. Ναι. Έτσι. Σημαίνει ότι έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να βιώσει τον χρόνο με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι τον βιώνει το συνειδητό εγώ. Συνειδητά βιώνουμε τον χρόνο γραμμικά. Ότι υπάρχει κάτι, ένα παρελθόν, υπάρχει το παρόν και υπάρχει το μέλλον. Έτσι. Άσε που συνήθως ζούμε μόνο στο παρελθόν και στο μέλλον. Δεν ζούμε ποτέ στο παρόν, γιατί ζούμε στο παρελθόν μέσα από τις αναμνήσεις μας και ζούμε μέσα στο μέλλον μέσα από τις αναμνήσεις μας και τις προσδοκίες μας. Το να ζήσω στο παρόν είναι ένα ζητούμενο, που είναι και μια απελευθέρωση. Θέλω, είναι μεγάλη συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές μέσα από διαδικασίες ύπνωσης ή διαδικασίες συγκέντρωσης περιγράφης ζούμε πολύ έντονα το παρόν. Ναι, υπάρχει, σου ανοίγει τη δυνατότητα. Υπάρχει με ένα περίεργο τρόπο μια ευθυγράμμιση του χρόνου, ή αν το θες, μια συγκέντρωση του χρόνου σε ένα σημείο. Ναι, μπαίνεις εκεί όπως τον ίδιο χρόνο που βιώνεις τα όνειρα. Και αυτό μας το δείχνει πάρα πολύ. Γιατί και το ονείρεμα είναι πλευρά της ύπαρξής μας που πάντα μας υπενθυμίζει ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όπως τα βλέπουμε, ότι υπάρχει και κάτι άλλο άμα τραβήξουμε την κουρτίνα. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από εμάς, πάντα μέσα στα όνειρα. Το ίδιο πράγμα γίνεται με την ύπνωση. Δηλαδή είναι ένας τρόπος πρόσβασης στο άγνωστο και επειδή στο ασυνείδητο. Επειδή έχω πολύ λίγη εκπομπή ακόμα. Όχι, απλώς για να το κλείσω αυτό. Αν λοιπόν έχουμε μέσα μας και ένα θεϊκό κομμάτι, τον ανώτερό μας εαυτό ή την θεϊκή μας συνειδητότητα, και εκφράζεται με τρόπους όπου μπορεί να έχει και την προγνωστική ιδιότητα και την προφητική ιδιότητα, και όλα αυτά και την ενόραση και να επικοινωνήσουμε τηλεπαθητικά, για παράδειγμα, αυτό είναι έξω από τις λειτουργίες συνειδητού εγώ. Αλλά πρέπει να βρεθούμε να συντονιστούμε. Είναι έξω από τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Δεν είναι θέμα εγκεφάλου, είναι θέμα ψυχής, είναι ψυχικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο του σώματος, είναι, θα έλεγε, το hardware. Για τους περισσότερους ψυχίατρους είναι όλα μέσα στον εγκέφαλο. Δεν θα το έλεγα. Όχι για τους περισσότερους ψυχίατρους. Για κάποιους ψυχίατρους, ναι. Υπάρχει δηλαδή ακαδημαϊκή άποψη και οι ψυχίατροι οι οποίοι ακολουθούν μια συγκεκριμένη σκέψη, αλλά μην ξεχνάμε ότι και μέσα στην ψυχιατρική, όπως και στην ψυχολογία, υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές σκέψης και σχολές σκέψης, οι οποίες κάποιες δέχονται ότι τα πάντα είναι θέμα εγκεφάλου και κάποιες άλλες δέχονται ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, ότι ίσως απλά βλέπουμε τη βιοχημική εικόνα μιας ψυχικής διεργασίας. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή το ότι βλέπω τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ονειρεύομαι δεν σημαίνει ότι αυτό που βλέπω στον εγκέφαλο είναι η αιτία του ονείρου, ούτε μπορώ να μπω μέσα στην εμπειρία του ονείρου. Είναι σαν και αυτό που να λέμε ότι τα συγκεκριμένα το κονάρι που άμα τα ερεθίσουμε μπορεί να έχουμε κάποιες πνευματικές εμπειρίες.
δεν σημαίνει ότι η πνευματική εμπειρία είναι σαν αποτέλεσμα του ερεθισμού αυτού νου, αλλά μπορεί να σημαίνει κιόλας ότι αυτό το στοιχείο του εγκεφάλου, ας πούμε, είναι εκεί πέρα ακριβώς για να εκτελέσει αυτή τη λειτουργία του ανθρώπου. Να μπορεί να ανοιχτεί στο θείο και στο ιερό και να έχει μια άλλου είδους επικοινωνία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι μια φαντασία κατασκευή του εγκεφάλου, αλλά σημαίνει ότι ο εγκέφαλος είναι κατασκευασμένος με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να έχει αυτές τις εμπειρίες. Δεν είναι απόλυτες οι απαντήσεις δηλαδή. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα δεκτικό όργανο και όχι ένα όργανο που δημιουργεί. Ακριβώς. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Δυστυχώς, έχω να σου κάνω ακόμα 45.000 ερωτήσεις. Θα ξανάρθεις κάποια στιγμή. Πολύ ευχαρίστως. Πάντα περνάμε. Θα σε περιμένω λοιπόν εδώ, για να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, να μιλήσουμε για τις προηγούμενες ζωές και όλα αυτά και τι εμπειρίες έχεις. Να μου πεις τι αποτελέσματα θεραπευτικά υπάρχουν στην ύπνωση που δεν πρόλαβα να σε ρωτήσω και πολλά άλλα. Αντεβού μια μέρα άλλη λοιπόν με τον Άγγελο στους παράλληλους κόσμους. Εμείς αντεβού όμως την επόμενη εβδομάδα εδώ. Γεια σας. Οζωνοθεραπεία. Καθηγητές Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ο επιστημονικός μας συνεργάτης, ιατρός διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, Μιλτιάδης Ραδόπουλος, επισημαίνουν ότι η θεραπεία με οξυγόνο 3 βοηθάει σε πονοκεφάλους, αυγενικό, ρευματοαρθρητικούς πόνους, υπέρταση, καρδιά, χοληστερίνη, σάκχαρο, ουρολογικά, δερματολογικά και άλλα προβλήματα. Προσέξτε!